Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί σε δασική έκταση στην Άνω Καλυθέα Πατρών. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής το έργο τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Σωτήρης Παπανδρέου που βρίσκεται στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Best. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία. Πάρα πολύ δύσκολη, γιατί και λόγω των καιρικών συνθήκων, τους ανέμους δηλαδή, είχαμε αυτό το ξέσπασμα, το πύρινο μέτωπο στην Άνω Καλυθέα. Να αρχίσουμε όμως με τα πιο σοβαρά, και ενώ με τον τραυματισμό ενός ατόμου που σημειώθηκε αργά το απόγευμα. Αυτό το άτομο είναι μέλος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δικής Ελλάδος, υπάλληλος. Να πούμε ότι το ατύχημα συνέβη κοντά στην Πλατανόβρηση. Γεωγραφικά να πούμε ότι είναι από την απέναντι πλευρά του λόφου όπου έχει εκδηλωθεί αυτό το πύρινο μέτωπο, και συγκεκριμένα γινόταν διαδικασία εκφόρτωσης ενός ερπιστριοφόρου οχήματος, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Από λάθος χειρισμό, από κάποιο τεχνικό πρόβλημα, πρόκειψε, αυτό θα φανεί μετά από τη σχετική έρευνα, πρόκειψε αυτός ο τραυματισμός του άνδρα. Έχει χτυπήσει στα πόδια του, αρκετά σοβαρά λένε οι πληροφορίες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει ωστόσο η ζωή του. Να το αναφέρουμε αυτό και να το επισημάνουμε. Έχει τραυματιστεί ωστόσο ο άνθρωπος στα πόδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ένα χτύπημα τέτοιο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναμένουμε και την σχετική ενημέρωση από την πλευρά της δίκης του νοσοκομείου, να δούμε την εξέλιξη της υγείας του, αλλά οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπαμε, αναφέρουν αυτό, ότι έχει τραυματιστεί στα πόδια του σοβαρά. Όσον αφορά το πυρηνικό μέτωπο, να πούμε ότι οι πυροσβεστικές ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας δίνουν μάχη από αργά το μεσημέρι, μετά τις 12 το μεσημέρι, ξέσπασε αυτή η φωτιά σε μια ερημική τοποθεσία, θα λέγαμε. Είναι μια πλαγιά, απότομη και δυσπρόσιτη πλαγιά, στην περιοχή Άνω Καλυθέα, έξω από το Δήμο Πατρέων, έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Πατρέων. Είναι μια βουνοπλαγιά, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες μας, και απορεί κανείς πώς μπορούν να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε τέτοια σημεία. Τα οποία είναι στη μέση, ακριβώς στη μέση του πουθενά, όπως ανέφερες, Μαρία. Φυσικά αυτό είναι αρμοδιότητα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας να εξιχνιάσει την υπόθεση αυτή και να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούσαν μέχρι και αργά το απόγευμα 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 2 οχήματα. Ωστόσο, η μεγάλη μάχη, να πούμε, Μαρία, γινόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας από εναέρια μέσα. Είχαν σπεύσει στην περιοχή μας και έκαναν ρήψεις νερού από αέρος 5 αεροσκάφη συνολικά, Καναντέρ και Πεζετέλ, αλλά και 4 ελικόπτερα που ήρθαν για κάποια στιγμή για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης. Συνδρομή, να πούμε ότι παρήχαν και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης του Δήμου Πατρέων, αλλά και από την πλευρά της περιφέρειας είχαν επιστρατευθεί. Να πούμε ότι η πολιτική προστασία του Δήμου Πατρέων βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, ενισχύοντας με υδροφόρες και εργαζόμενους εθελοντές στην πυροσβεστική υπηρεσία στο έργο αυτό το δύσκολο της κατάσβεσης. Το σημείο όπου δινόταν η μάχη να σβηστεί η φωτιά, να πούμε ότι είναι μια δασική περιοχή καλυμμένη από πουρνάρια. Δεν έχει σχεδόν πουθενά δρόμους, οδούς πρόσβασης. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα απόκριμνο σημείο και σίγουρα, όπως καταλαβαίνουμε, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής για να θέσει υποέλεγχο και να κατασβέσει αυτή την πυρκαγιά. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν τις τελευταίες στιγμές ότι υπάρχει αισιοδοξία στην πυροσβεστική ότι εξελίσσεται θετικά το έργο της πυρόσβεσης και σίγουρα θα έχουμε, αν κοπάσουν και οι άνεμοι, το βράδυ θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τον έλεγχο αυτής της πυρκαγιάς. Έτσι έχει η κατάσταση, Μαρία, μέχρι στιγμής. Είχαμε και άλλη είχαμε και μία μικρότερη φωτιά το απόγευμα στη Βούντενη. Είναι σε σχετικά κοντινή περιοχή, μερικά χιλιόμετρα βορειότερα από το σημείο που εκδηλώθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά της Άνω Καλυθέας. Στη Βούντενη είχαμε ξερά χόρτα. Είναι και εκεί η δασική ή μη δασική περιοχή. Έχει και ένα σημείο, από ό,τι μαθαίνω, που έχει ξεσπάσει πολλές φορές. Είναι είναι αυτές οι δύο περιοχές και η Άνω Καλυθέα, να πούμε, και άλλες φορές στο παρελθόν έχει δώσει μεγάλες πυρκαγιές.
αλλά και η Βούντενη, είναι κάποια σημεία που κινούν κάποιες υποψίες σε σχέση με κτηνοτρόφους. Εκεί να πούμε ότι εντοπίζονται και έρευνες, αλλά αυτό, όπως είπα, μένει να το διερευνήσει τον Αγροτικό Τμήμα της Περιοριστικής και να εντοπίσει αν υπάρχει θέμα εμπρισμού, να βρει και τους υπευθύνους. Αυτή είναι η εξέλιξη της φωτιάς μέχρι στιγμής. Ό,τι νεότερο σίγουρα θα το αναφέρουμε και στην πορεία του Δελτίου Ειδήσεων. Ναι, Σωτήρη, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια εμείς για άλλα θέματα. Έντονες τώρα είναι οι αντιδράσεις από την ΕΛΜΕ Αχαΐας μετά τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Δηλώνουν ότι πολλά από αυτά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη, ενώ το 17 μαθητές σε ένα τμήμα μοιάζει με ανέκδοτο. Η ανακοίνωση των μέτρων χτες ουσιαστικά ήταν ανακοίνωση μη μέτρων, δηλαδή όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς, οι μαθητές, η ελληνική κοινωνία, αν θέλετε ευρύτερα, περιμέναν με αγωνία τις εξαγγελίες και το σχέδιο ουσιαστικά του Υπουργείου και της κυβέρνησης, το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε σχέδιο. Ουσιαστικά μας είπαν ότι θα ανοίξουν 7, αλλά μπορεί και να μην ανοίξουν 7. Αφενός, το μόνο το οποίο μας αναφέρανε ήταν οι μάσκες και ουσιαστικά αυτό που μιλήσανε ήταν ότι πάμε βλέποντας και κάνοντας. Είναι δύο θέματα που βάλατε. Το πρώτο όσον αφορά τις μάσκες θα είναι και αυτή από ό,τι φαίνεται μία από τις εργασίες τις οποίες θα υποχρεούμαστε να κάνουμε. Αυτό θα το δούμε, θα δοθούν εξτρά οδηγίες. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δική μας αρμοδιότητα ό,τι μας πούνε, αν και όπως όλοι καταλαβαίνουν ότι το να είναι κάποιος 45 λεπτά σε μία αίθουσα και να κάνει μάθημα με μία μάσκα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το άλλο το οποίο βάλατε όσον αφορά τα 17 άτομα ανά τμήμα, εδώ πέρα μιλάμε, και αν μου επιτρέπετε και ως μαθηματικός, να μιλήσω για την χρήση των μαθηματικών κατά το δοκούν. Δηλαδή, το 17 μέσος όρος σημαίνει ότι προκύπτει από περιφερειακά σχολεία, από σχολεία νησιωτικών περιοχών, από σχολεία ορεινά, από μακρινά εν πάση περιπτώσει σχολεία, όπως επίσης και από σχολεία τα οποία είναι μέσα στις πόλεις. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά και τα διαιρέσουμε δια του πλήθους των αιθουσών, θα δούμε πραγματικά ότι βγαίνει ένας μέσος όρος 17 άτομα. Το 17 όμως άτομα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ειδικά με τα κεντρικά σχολεία Πατρών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, όπου όπως όλοι γνωρίζουμε, το γνωρίζει όλη η ελληνική κοινωνία, οι γονείς, οι μαθητές, όλοι σας, ότι οι μαθητές μέσα στις τάξεις θα είναι 25 με 27. Δεν πίστευε στα αυτιά του ο καπετάνιος του Ferryboat Σαλαμινομάχος που χθες έσωσε το κοριτσάκι που είχε παρασυρθεί με το φουσκωτό του στο Αντίριο το πρωί, σήκωσε το τηλέφωνό του και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θέλησε να συγχαρεί τον Γρηγόρη Καρνέση. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Σωτήρης Παπανδρέου και πάλι. Σωτήρη, μιλούσαμε χθες για τη συγκλονιστική διάσωση, για τον ήρωα καπετάνιο, για το αμέλη του πληρώματος που έδωσαν πραγματική μάχη. Σήμερα το πρωί λοιπόν τηλεφώνησε και ο Πρωθυπουργός. Όπως καταλαβαίνεις είναι ένα θέμα που πήρε μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της ενημέρωσης, επαναλλαδικό θέμα από όλα τα μέσα ενημέρωσης και βέβαια όποιος κάνει και μία μικρή αναζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αντιληφθεί ότι έχει ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος για τον οποίο θα αναφερθούμε, θα πω δύο λόγια αργότερα. Να πούμε προς το παρόν ότι σήμερα το πρωί ο πλοίαρχος του Σαλαμινομάχος, αυτού του ferryboat που εκτελεί τα δρομολόγια μεταξύ Ρίου Αντιρίου και που διέσωσε το τρίχρονο κοριτσάκι στην πλευρά του Αντιρίου όταν είχε απομακρυνθεί από την ακτή με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι πάνω στο οποίο επέπλε ευτυχώς για αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέσα στη θάλασσα. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί του τηλεφώνησε ξαφνικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φυσικά για να τον συγχαρεί, να συγχαρεί τον κύριο Γρηγόρη Καρνέση, είναι ο κυβερνήτης του Ferryboat, αλλά φυσικά και μέσω αυτού να μετέφερε και τα συγχαρητήρια στο πλήρωμα, και αυτό συνέβαλε στη διάσωση του μικρού παιδιού. Πολλοί λένε ότι θα έκαναν το ίδιο στη θέση σας, το ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Είναι όμως άλλο να το λέει κάποιος και άλλο να το κάνει. Ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό τηλεφώνημα που έκανε προς τον κυβερνήτη του σκάφους για να του εκφράσει, όπως είπαμε, το θαυμασμό του αλλά και τα συγχαρητήρια για αυτή την πράξη. Να πούμε πάντως ότι έχει περάσει πάνω από ένα 24ωρο από αυτή την περιπέτεια, από αυτό το θρίλερ, θα λέγαμε, στο στενό του Ρίου Αντιρίου, με τη διάσωση του τρίχρονου κοριτσιού. Η υπόθεση είχε αίσιο τέλος, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά,
αλλά με το πέρασμα των ωρών αρχίζουν να ξετυλίγονται και διάφορες λεπτομέρειες γύρω από το πώς έγινε αυτό το ατύχημα, αυτή η ατυχής περίσταση. Να λοιπόν αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί κάποιοι... και οι γονείς αυτού του παιδιού έχουν βρεθεί στο στόχαστρο και μάλλον κατηγορούνται και άδικα πολλές φορές και μάλιστα και με ακραίους χαρακτηρισμούς. Και από ανθρώπους, από άτομα που ούτε καν ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει, παρά μόνο βλέποντας αυτές τις εικόνες, προβαίνουν και στα ανάλογα συμπεράσματα και κάνουν και δίκες και μέσω του διαδικτύου και καταδίκες μαζί ανθρώπων που ίσως και να μην φταίνε και καθόλου. Να πούμε ότι, όπως αναφέρθηκε από αυτόπτες μάρτυρες, ο πατέρας, το παιδάκι ήταν υπό την εποπτεία του πατέρα. Έπαιζαν μαζί στη θάλασσα, στο φουσκωτό πάνω το παιδάκι. Ωστόσο, κάποια στιγμή, όπως αναφέρουν και αυτόπτες μάρτυρες, υπήρξαν ρηπές ανέμου από την αντίθετη κατεύθυνση, από τα βόρεια δηλαδή, και σε συνδυασμό και με τα ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή, χάθηκε, γλίστρησε στην ουσία το σωσίβιο αυτό από τα χέρια του πατέρα. Βλέπουμε ότι αυτά τα σωσίβια, αυτά τα παιχνίδια είναι μεγάλα σε όγκο, είναι πάρα πολύ ελαφριά. Το παιδάκι αυτό 3 χρονών και αυτό πάρα πολύ ελαφρύ, δεν έχει κάποιον όγκο, κάποιο βάρος για να υποστηρίξει αυτό το σωσίβιο και να έχει μια αντίσταση στον άνεμο. Και καταλαβαίνουμε ότι γρήγορα άρχισε να απομακρύνεται αυτό το πλαστικό παιχνίδι μαζί με το παιδί προς την πλευρά της θάλασσας. Υπήρξε προσπάθεια και από τον πατέρα και από άλλους λουόμενους, έπεσαν στο νερό και κολύμπησαν από πίσω για να πιάσουν το παιδί. Όμως φοβήθηκαν ότι αν έκανε κάποια απερίσκεπτη κίνηση, ενέργεια ή το παιδί, αν τρομοκρατεί το, θα μπορούσε να φτάσουμε στο μοιραίο, να πνιγεί δηλαδή. Έτσι άφησαν το παιδί να προχωράει προς τα μέσα στη θάλασσα, ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό από την πλευρά του έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, έδωσε την εντολή σε 2 πλοιάρχους, όχι σε έναν, σε 2 καράβια. Το ένα μόνο σε λαμινομάχος κατάφερε και προσέγγισε ασφαλώς το παιδί. Υπήρξε και ένα φαρκάκι που έπεσε μέσα από ό,τι μαθαίνουμε, από έναν λουόμενο, και αυτός δεν κατάφερε να προλάβει το παιδάκι, είχε ήδη και απομακρυνόταν γρήγορα λόγω του ισχυρού ανέμου και φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση. Ο πατέρας σε ισχυρό νευρικό κλονισμό, όπως μαθαίνουμε, δέχθηκε μάλιστα και ιατρική φροντίδα από ψυχολόγο, ψυχολογική υποστήριξη. Η μητέρα φαίνεται να μην είχε καμία συμμετοχή, αν και κατηγορήθηκε άδικα από πάρα πολλούς απερίσκεπτους χρήστες του διαδικτύου που έσπευσαν να την κατηγορήσουν και να την καταδικάζουν στο διαδίκτυο. Δεν πρέπει καν να βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό και καταλαβαίνουμε ότι τέτοια φαινόμενα που φτάνουν ακόμα και στα όρια της ανθρωποφαγίας, εντός εισαγωγικών βέβαια πάντα, και του κανιβαλισμού, τα βλέπουμε να εκδηλώνονται πάντα στο διαδίκτυο, στα social media. Άνευ, χωρίς δηλαδή κάποιος να έχει γνώση περιστατικών ακριβών πώς έχουν γίνει, προβαίνουν σε τέτοια συμπεράσματα και σε καταδίκες όπως είπαμε πρώτα. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές, υπάρχει το λιμενικό, υπάρχει ο εισαγγελέας που θα κρίνουν το υλικό αν περιέχει μέσα κάποια στοιχεία απόδοσης ευθυνών. Και να είστε σίγουροι ότι αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, σίγουρα οι αρμόδιες αρχές θα πράξουν αυτό που πρέπει να πράξουν. Και εκεί θα πρέπει να μένουμε όλοι μας οι πάντες, χωρίς να προβαίνουμε σε τέτοια συμπεράσματα εύκολα και πάντα με καταδίκες και χαρακτηρισμούς απέναντι σε ανθρώπους που ούτε καν τους ξέρουμε και για γεγονότα που ούτε καν τα έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι. Έτσι, και ούτε αυτό είναι το σχόλιο μας. Μπροστά. Ούτε ήξερε τι συνέβη, που έσπευσε. Πάντως το παιδάκι, και με βάση και την μαρτυρία του πλοιάρχου, του ferry boat που διασώθηκε, είχε σίγουρα σοκαριστεί και το παιδάκι. Έτσι δεν είναι, μπορούμε να πούμε ότι πέρασε ξέγνια στα πάντα. Ήταν παγωμένο από το φόβο του. Ίσως περισσότερο μάλλον από ό,τι είπε και ο πλοιάρχος, βλέποντας όλο αυτό το τεράστιο καράβι να έρχεται προς τα πάνω του. Περισσότερο φοβήθηκε από αυτό παρά. Μάλιστα από την ώρα που πλησίασε το καράβι, είπε ότι ναι, έβγαλε μια κραυγή. Ίσως κραυγή από απόγνωση, κραυγή από φόβο, δεν το ξέρουμε. Δεν ένα παιδάκι 3 χρονών δεν μπορεί να εκφραστεί καταλήλως και σχετικά. Καλό είναι το γεγονός ότι εξελίχθηκε θετικά και χωρίς να έχουμε κάποιο θύμα. Και φυσικά ας αφήσουμε τα πράγματα να ηρεμήσουν, πρώτα απ' όλα να ηρεμήσει η οικογένεια, και αν υπάρχουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ευθύνες και κάποια αμέλεια, υπάρχουν αρμόδιες αρχές να το κρίνουν αυτό και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Σωτήρη, καθώς η διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η κυρία Παναγούλα Μαμή, τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, καθώς διατυπώθηκαν κατηγορίες ότι διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος του κυρίου Γόγου.
επειδή όπως είπαμε και χθες επισκέφθηκε και ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τον κορονοϊό χωρίς να έχει συνοηθεί με τη διοίκηση. Ναι. Ποιες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με αυτό? Υπάρχουν πληροφορίες τελευταίες ώρες. Ακόμα δεν έχουν κάτι το επίσημο, αλλά σίγουρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πληροφορίες επιβεβαιωμένες που αναφέρουν παραίτηση της διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Παναγούλα Σμαμή, μετά το θόρυβο βέβαια και τις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί το θέμα προσέλαβε έντονες πολιτικές προεκτάσεις σε διάφορους πολιτικούς και κομματικούς χώρους, λόγω της κινήσεώς της αυτής, να ζητήσει δηλαδή εξηγήσεις και απολογία από τον καθηγητή τον Χαρά Λαμπογόγο, με αφορμή το γεγονός ότι ενημέρωσε για θέματα COVID-19 τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη ως μέλος Επιτροπής Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και για το γεγονός αυτό, για την πανδημία. Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα του κ. Γόγου που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, είναι και μια δεύτερη ενέργεια της διοικήτριας που προκάλεσε τέτοιες φουρτούνες πολιτικές και που αφορούσε έγγραφη διαμαρτυρία της προς το διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Γιάννη Καρβέλη, σύμφωνα με την οποία, κατά την άποψή της ασκούσε μάλλον σκιώδη διοίκηση στο νοσοκομείο με συμμάχους δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραίτηση, σύμφωνα με πληροφορίες της κυρίας Μαμή, υποβλήθηκε από σήμερα στο Υπουργείο Υγείας και αναμένεται βέβαια άμεσα η αντικατάστασή της. Να πούμε εδώ ως προς τη λεπτομέρεια της υπόθεσης σε σχέση με τον κύριο Γόγο, γιατί δόθηκε στη δημοσιότητα και από την ίδια την κυρία Μαμή η επιστολή που απέστειλε στον κύριο Γόγο και του ζητούσε μάλλον να κλείσει σε απολογία. Αναφέρει ότι θα έπρεπε τηρώντας το υπηρεσιακό του καθήκον πριν παρουσιαστεί ως δεσμεύον το νοσοκομείο σε άλλο θεσμικό δημόσιο φορέα, στο Δήμαρχο δηλαδή, να έχει συγηθεί στην ίδια τη διοικήτρια οτιδήποτε και βεβαίως πριν συναντηθείτε με τον κύριο Πελετίδη, αναφέρει η κυρία Μαμή, να έχετε παρουσιάσει σε μένα την εισήγησή σας, την πρόθεσή σας και να έχετε ενδεχομένως λάβει και την έγκρισή μου. Αντιλαμβάνεστε ότι μη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος και η αντιποίηση εξουσίας οπερπράξατε συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα. Παρακαλώ λοιπόν για την έγγραφη ενημέρωση του κ. Πελετίδη με κοινοποίησή μου ότι η συνάντησή σας ήταν ιδιωτική και δεν δεσμεύει το νοσοκομείο όπως άλλως επιφυλάσσομαι, αναφέρει η κυρία Μαμή. Τονίζει δηλαδή ότι τι λέει στον κύριο Γόγο, ότι του αποδίδει. Του καταλογίζει μάλλον ευθύνες ότι δέσμευσε διοικητικά το νοσοκομείο απέναντι στο Δήμο Πατρέων, απέναντι στο Δήμαρχο για θέματα που αφορούν πρόληψη του COVID-19 όταν δεν είχε έρθει σε συνεννόηση πρώτα με τη διοίκηση του ίδιου του νοσοκομείου για τα θέματα αυτά, για το τι ακριβώς θα εξέθετε δηλαδή στον Δήμαρχο. Είναι διοικητικό το θέμα, όπως το παρουσιάζει η κυρία Μαμή. Έχει δηλαδή αυτές τις διοικητικές προεκτάσεις. Βέβαια, μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο κύριος Γόγος είναι μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής για το θέμα του COVID. Ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία ως μέλος της Επιτροπής και εκεί πέρα υπάρχει διαφορετική εκτίμηση και τοποθέτηση των ζητημάτων από την κάθε πλευρά ξεχωριστά. Είχαμε αυτές τις πολιτικές προεκτάσεις, όπως είπαμε, τις έντονες αντιδράσεις, σε συνδυασμό και με την επιστολή που είχε στείλει η κυρία Μαμή προς τον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε, τον κύριο Καρβέλη, στον οποίο καταλόγιζε και σε αυτόν ότι την καπελώνει στην ουσία, στη διοίκηση του νοσοκομείου, και τελικά φτάσαμε στην παραίτησή της, την οποία φέρεται να επέβαλε σήμερα στην διοίκηση στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα τα ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Τώρα πάμε στο άλλο μέτωπο, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το τι γίνεται με τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής. Σήμερα υπήρξε συνάντηση, σήμερα το μεσημέρι, του Προέδρου του Σύλλογου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής με την Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις, να λυθούν κάποιες απορίες σε σχέση με τα εξαποστάσεως μαθήματα και για το τι ακριβώς θα συμβεί τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, γιατί από τους φοιτητές μην ξεχνάμε ότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος, ο χώρος της εστίασης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, ο κύριος Σπύρος Στεργίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Στεργίου. Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Μου κάνει κάτι διακοπές στο τηλεφωνό. Κύριε Στεργίου, καλησπέρα. Με ακούτε? Καλησπέρα. Σας ακούω. Ωραία. Τι συνέβη λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχατε σήμερα το μεσημέρι με την Πρίτανη του Πανεπιστημίου? Ναι.
υπήρχε το τελευταίο καιρό μια πολύ μεγάλη ανησυχία στον κλάδο, η οποία ανησυχία βέβαια αφορά και όλη την Πάτρα, όλες τις επιχειρήσεις, γιατί οι φοιτητές και το Πανεπιστήμιο γενικά και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ που τώρα πλέον είναι Πανεπιστήμιο, έχουν περίπου 50 με 55.000 φοιτητές και καθηγητές. Αυτή είναι η ζωογόνος πηγή οικονομική της πόλης εδώ και 40 χρόνια. Η πόλη δεν είσαι για το ένα άλλο χρήματα. Και από αυτά τα χρήματα λοιπόν ζουν ο εστιατόρας, ο καφετζής, ο βιβλιοπόλης, το γυμναστήριο, ο ταξιτζής, οι ενοικιαστές διαμερισμάτων. Δηλαδή όλη η πόλη με λίγα λόγια ζει από αυτό. Μας λείπουν λοιπόν εδώ και 6 μήνες όταν έκλεισε το Πανεπιστήμιο το 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα που αφήνει το Πανεπιστήμιο στην πόλη. Άρα η πόλη δεν έχει καλό μέλλον. Υπήρχε λοιπόν πολύ μεγάλη ανησυχία τις προηγούμενες ημέρες τον τελευταίο καιρό. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε και ζητήσαμε μια συνάντηση με την απερχόμενη Πρίτανη και τον καινούργιο Πρίτανη για να ενημερωθούμε. Και πάνω και στη συζήτηση έγινε μια ευρύτερη κουβέντα για την ατζέντα γενικά που απασχολεί εμάς και το Πανεπιστήμιο. Πήραμε λοιπόν διαβεβαίωση ότι και μετά τις εξαγγελίες της Υπουργού της Κεραμαίος ότι πράγματι ανοίγει το Πανεπιστήμιο τελικά, διαζώσεις. Θα υπάρχει μόνο πρόβλημα στα τμήματα που έχουν πάνω από 50 φοιτητές, το οποίο είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο καλείται να το λύσει και μία από την Βρετανική αρχή. Το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει κανονικά, οι φοιτητές θα έρθουν, η πόλη θα λειτουργήσει, θα πάρει οικονομική ανάσα και μπορώ να πω ότι πλήθος συναδέλφων από την στιγμή που κάναμε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση ότι πλέον αρχίζουν και χαμογελούν γιατί υπήρχε περίπτωση και υπήρχαν δηλώσεις από συναδέλφους οι οποίοι δεν θα άνοιγαν τα μαγαζιά τους φέτος αν δεν έρχονταν οι φοιτητές. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι τα μαγαζιά μας τα οποία εξαρτάται αποκλειστικά από φοιτητές. Και όλοι οι πολλοί, ξαναλέω, εξαρτάται από φοιτητές. Κάποιοι λοιπόν δεν θα άνοιγαν καθόλου. Είναι μια ανάσα εν ώψη του δύσκολου φθινόπωρου και χειμώνα με τα ενάψη των. Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό γύρω στο 20% των συναδέλφων σας γενικότερα σκέφτεται να μην ανοίξει τα καταστήματά του. Ναι, είναι δύσκολα γενικά διότι αυξάνονται τα κρούσματα και υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν έχουν ημιπέτριους χώρους ή ανοιχτές δρομαρίες, είναι σε ορόφους, τα οποία δεν ανοίξουν γιατί δεν θα έχουν χωρητικότητα ούτως ώστε να κάνει τα μαγαζιά βιώσιμα. Μάλιστα. Και αν προστίθεται και το θέμα των φοιτητών, σημαίνει ότι τα μισά μαγαζιά δεν πρέπει να ανοίξουν κανονικά. Αν τα βάλουμε σε αριθμούς και μετρήσουμε για να πάρουμε δίκτυο βιωσιμότητας, δεν πρέπει να ανοίξουν τα μισά μαγαζιά. Τώρα θα γλυκαθούμε λίγο με το ότι ανοίγει το Πανεπιστήμιο κανονικά. Αλλά και πάλι, παρόλα αυτά, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα ανοίξουν. Ειδικά στη ζώνη την νυχτερινή μετά τις 12, δηλαδή μαγαζιά που εξαρτώνται από την νυχτερινή ζώνη που είναι τα κλαμπ, τα κέντρα διασκέδασης κλπ. Μάλιστα, κύριε Στεργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τις τελευταίες ημέρες μιλάμε συχνά γιατί λόγω των εξελίξεων καταλαβαίνουμε όλη τη δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να μιλάμε όλοι μαζί, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε όλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο την περίφημη φράση που λέγεται ατομική ευθύνη να την εξυπηρετήσουμε. Διότι από εκεί θα χαθεί ό,τι είναι να χαθεί. Έρχονται δύσκολες μέρες και είναι πρώτα η υγεία μας, το οικονομικό το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Και πρέπει όλοι σαν πολίτες να έχουμε μεγάλη αίσθηση ατομικής ευθύνης για να μπορέσουμε να το αποφύγουμε, να το μετριάσουμε, ούτως ώστε να πούμε ότι με την πάροδο του χρόνου και των μηνών, αν βρεθούν φάρμακα ή το περίφημο εμβόλιο, αν βρεθεί ποτέ δεν ξέρω, να μπορούμε να πούμε ότι ναι, χάσαμε μισή χρονιά, χάσαμε μία χρονιά, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερες οικονομικές πηγές και απώλειες σε ζωές επερχόμενης επόμενης άνοιξης. Να είστε καλά, κύριε Στεργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπροστά σε ένα νέο τοπίο βρίσκονται εργαζόμενοι που επιστρέφουν από τα νησιά και τις διακοπές τους, τα αστικά κέντρα και τη βάση τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Σύμφωνα με καταγγελίες, όλο ένα και περισσότεροι εργοδότες επιβάλλουν άτυπες καραντίνες με πενθήμερες άδειες ανεφ αποδοχών σε εργαζόμενους που επιστρέφουν από διακοπές, ενώ δεν λείπουν και οι πλέον ασυναίσθητοι που ζητούν από τους εργαζόμενους να υποβληθούν σε προληπτικό τεστ με δικά τους έξοδα πριν επιστρέψουν στη δουλειά. Κάποιοι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την πανδημία του κορονοϊού εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους όταν γυρνάνε τις διακοπές τους να πάρουν άδεια ανεφ αποδοχών ή να κάνουν το τεστ του κορονοϊού με δικά τους χρήματα. Είναι κάτι το οποίο εμείς το καταδικάζουμε, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγείλουν τέτοια φαινόμενα είτε σε εμάς είτε στην Επιτροπή Εργασίας και καλούμε όλους τους συναδέλφους σε εγρήγορση γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να καταπαρκηθούν τα δικαιώματά μας
με πρόστιμα τον κορονοϊό. Είσαι πάνω από 18 και θέλεις να ξεκινήσεις ή να επανεκκινήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία σου. Έλα σε ένα από τα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ με 35 ειδικότητες σε επαγγέλματα αιχμής. Με θεωρητική κατάρτιση και εξάμεινη πρακτική άσκηση για κάθε ειδικότητα. Φέτος, η θέση σου είναι στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και σε περιμένει. Φαντάσου μια σχολή που το όνειρο, το πάθος και η φιλοδοξία σου γίνεται το επάγγελμά σου. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν 32 ειδικότητες αιχμής, κάνεις το ταλέντο σου καριέρα. ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Διετή σπουδές με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Καθώς είχαμε, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Είχαμε σύλληψη, λοιπόν, Ιταλών μαφιόζων στο λιμάνι της Πάτρας. Πράγματι, Μαρία, είχαμε τη σύλληψη δύο Ιταλών στο λιμάνι της Πάτρας. Τους αναζητούσαν από την περιοχή της Μυκόνου, όπου είχαν αναπτύξει πλούσια κλιματική δράση. Πρόκειται για τη μαφία των ρολογιών. Ουσιαστικά πρόκειται για άτομα τα οποία κλέβουν, αφαιρούν ρολόγια από πλούσιους ή από επώνυμους της Μυκόνου και στη συνέχεια τα μεταπολούσαν στη μαύρη αγορά σε πολύ πιο χαμηλή τιμή. Τελευταίο περιστατικό του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης συμμορίας ήταν περιστατικό το οποίο είχε καταγραφεί στις 16 Αυγούστου σε κεντρικό κατάστημα της Μυκόνου, όπου τραυμάτισαν την γυναίκα γνωστού επιχειρηματία πανελλαδικά προκειμένου να της αφαιρέσουν από το καρπό του χεριού το ρολόι της. Τα κατάφεραν, η γυναίκα προέβαλε μεγάλη αντίσταση, οι άντρες κατάφεραν να πάρουν το ρολόι και να εξαφανιστούν με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Είχε δοθεί σήμα, λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό τους. Τελικά βρέθηκαν στο λιμάνι της Πάτρας σε έλεγχο, διότι υπήρχε πληροφορία ότι πρόκειται να ταξιδέψουν από την Ελλάδα για Ιταλία, δεδομένου ότι πρόκειται για Ιταλούς μαφιόζους. Mm-hmm. Τελικά, όντως, οι πληροφορίες των αστυνομικών και λιμενικών αρχών επιβεβαιώθηκαν στην πράξη και συνελήφθησαν δύο άτομα στο λιμάνι της Πάτρας. Πρόκειται για πολύ μεγάλη επιτυχία του λιμενικού σώματος, να πούμε, δεδομένου ότι η δράση του συγκεκριμένου διδήμου ήταν πάρα πολύ πλούσια και αναζητούνταν από σχεδόν όλες τις αστυνομικές αρχές της χώρας λόγω της πλούσιας εγκληματικής δράσης. Όμως, να επισημάνουμε ότι κατά κύριο λόγο δρούσαν στη Μύκονο, αλλά και σε άλλες περιοχές, Μαρία. Μάλιστα. Στην Πάτρα τώρα συνελήφθη δραπέτης των φυλακών και πολλά χρόνια, νομίζω το 2017. Πράγματι, Μαρία, συνελήφθη δραπέτης των φυλακών εδώ στην περιοχή της Πάτρας. Σε τυχαίο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν δραπέτης φυλακών. Στις 21 Αυγούστου από αστυνομικούς της αμέσου δράσεως έγινε τυχαίος έλεγχος στον άνδρα. Συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα. Όμως, όταν οι αστυνομικοί έβαλαν τα στοιχεία του στο τερματικό προκειμένου να δουν ποια είναι η πραγματική του ταυτότητα, διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν δραπέτης φυλακών, εξέτει ποινή 8 ετούς κάθριξης για ναρκωτικά και για, άλλα σοβαρά αδικήματα. Είχε φύγει από τις φυλακές και τον αναζήτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα έχοντας λάβει άδεια από τις φυλακές και τελικά οδηγήθηκε και πάλι πίσω, δεδομένου ότι εκκρεμούσε ένταλμα του ανακριτή για τις συγκεκριμένες πράξεις που του αποδίδονται. Δεν είναι η πρώτη φορά που κρατούμενος φυλακών δεν επιστρέφει μετά από άδεια. Mm-hmm. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εντελώς τυχαία η σύλληψη, δεδομένου ότι ο συλλήφθη άνδρας για παράνομη είσοδο είναι αλλοδαπός και κυκλοφορούσε εδώ στην περιοχή της Πάτρας και κοντά στο λιμάνι. Και από εκεί και πέρα, όταν επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά του,
διαπιστώθηκε το πλούσιο ποινικό των Μαρία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Στα Κεραμίδια και πάλι οι αστυνομικοί για τις μεταγωγές κρατουμένων από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στα νοσοκομεία. Ως γνωστόν, οι κρατούμενοι σκαρφίζονται δεκάδες τρόπους ώστε να πηγαίνουν έρχονται στα νοσοκομεία, με συνέπεια να καλούνται οι αστυνομικοί να αναλάβουν το δύσκολο αυτό έργο μέσα στα άλλα καθήκοντά τους. Πράγματι, το Σαββάτο το βράδυ που έτυχε, ας πούμε, και δούλευα και εγώ στο κέντρο επιχειρήσεων, είχαμε πάλι την ίδια σκηνή που γίνεται, εκτυλίσσεται καθημερινά, ένα θέατρο του παραλόγου. Ενημερωθήκαμε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου ότι υπήρχε έκτακτη μεταγωγή για το νοσοκομείο, επειδή κάποιος κρατούμενος είχε καταναλώσει πιθανόν ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί η αστυνομία, ειδικά αυτή την περίοδο, έχει επιφορτιστεί με πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η έλεγχη για τον μέσο του ΕΟΔΗ για το COVID και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής στα καταστήματα, η καθημερινή αστυνόμευση, η επιτήρηση του οδικού δικτύου, όλα λοιπόν αυτά τα σημαντικά θέματα μας απασχολούν καθημερινά. Επίσης, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι μας προκαλεί φοβερή εντύπωση με την ευκολία μπορούν οι κρατούμενοι και πηγαίνουν στο νοσοκομείο, καταπίνουν μπαταρίες, καταπίνουν ξηραφάκια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τραγελαφικά πράγματα. Ιδιαίτερα τώρα που έχει βγει και ένα μνημόνιο ενεργειών από την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, ότι δεν θα πρέπει για χάρη κούστου να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Την προηγούμενη εβδομάδα μεταφέρθηκε κρατούμενος επειδή υπήρχε ένα είδημα στον Αγκώνα. Όλα αυτά απαιτούν κινητοποίηση της αστυνομίας. Η αστυνομία αποτραβιέται από άλλες κύριες αποστολές που έχει την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας. Και παράλληλα, το κέντρο της άμεσης δράσης κατακλείζεται από τηλεφωνήματα συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη την αστυνομία. Μας προκαλεί λοιπόν πολύ σοβαρή εντύπωση όλη αυτή η διαδικασία εδώ και 20 χρόνια. Και το γεγονός ότι η πολιτεία ακόμα δεν έχει δώσει λύση. Η Γενική Γραμματέας μας έχει εξαγγείλει ότι θα το λύσει. Είμαστε σε αναμονή. Εμείς ήδη θα κάνουμε νέα καταγγελία και θα κάνουμε καθημερινά καταγγελίες μέχρι επιτέλους να μπορέσουν οι αρμόδιοι να καταλάβουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Πράγματι, εμείς είμαστε εκτεθειμένοι. Ερχόμαστε με πολύ κόσμο σε επαφή καθημερινά. Οι συνάδελφοί μου είναι εκτεθειμένοι σε πάρα πολλούς κινδύνους. Εμείς και με παρέμβασή μας τις προηγούμενες μέρες σε γράφους εδώ στην τοπική ηγεσία ζητήσαμε να γίνονται κάποια πράγματα μέσω του ΕΟΔΗ, κάποιοι έλεγχοι αντισωμάτων στο προσωπικό εδώ, ήδη υγιεινείς να χορηγηθούν εκ νέου. Σίγουρα είναι μια περίοδος δύσκολη για όλους. Όπως είπατε πολύ καλά, γίνονται απολυμάνσεις. Σήμερα γίνονται και κάποιες απολυμάνσεις εδώ με πρωτοβουλία και της Ένωσης, η οποία θέλει να είναι συμπαραστάτης στην τοπική ηγεσία στα μέτρα θωράκισης για τους συναδέλφους. Και είναι μια περίοδος δύσκολη για όλους μας. Ανακοίνωση εξέδωσε ο τομέας προστασίας του πολίτη του κινήματος αλλαγής, τον οποίο επικεφαλής είναι ο Μάρινος Κανδάμης, καταγγέλλοντας την κατάρρευση του πλαισίου προστασίας των αστυνομικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας κινδυνεύει να μετατραπεί σε κράτος δολοφόνο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομέα, αφού μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα COVID-19 σε αστυνομικά τμήματα της χώρας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των αστυνομικών αλλά και των κρατουμένων. Πληθαίνουν τα κρούσματα εμφάνισης κορονοϊού στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Ταυτόχρονα, το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί να παράσχει σοβαρή υγειονομική προστασία στους αστυνομικούς υπαλλήλους, στους πολίτες αλλά και στους κρατουμένους που βρίσκονται στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια έως ανυπαρξία υγειονομικού υλικού όπως γαντιών, μασκών, απολυμαντικών, αντισηπτικών στις περισσότερες υπηρεσίες της Ελλάς και ταυτόχρονα οι αστυνομικοί υπάλληλοι με ίδια μέσα δικούς τους πόρους ή με δωρεές ιδιωτών προσπαθούν να βρουν λύσεις. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δεν υπάρχουν επίσης δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε αυτούς που δουλεύουν στις πύλες εισόδου της χώρας. Στο αστυνομικό προσωπικό, δεν υπάρχουν απολυμάνσεις όπως πρέπει στα οχήματα και στους χώρους ευθύνης της Ελλάς, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν μοριακοί έλεγχοι σε όσους επιστρέφουν από άδεια. Μιλάμε για μια πλήρη κατάρρευση της ασφάλειας και της υγείας στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Πληθαίνουν μάλιστα οι φωνές αγωνίας των συνδικαλιστικών ενώσεων από όλη τη χώρα που ζητούν τώρα λύσεις. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να ευαγγελίζεται το λεγόμενο επιτελικό κράτος, πρέπει να κάνει κάτι ώστε να μην μετατρέψει αυτό που έχει δημιουργήσει το κράτος μπάχαλο σε κράτος δολοφόνο. Οι ευθύνες είναι ήδη τεράστιες. Το τοπίο στα εργασιακά θυμίζει μεσαίωνα λόγω της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα από το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Καταγγέλλονται οι συνθήκες με την εκπεριτροπή σε εργασία, τη χρήση της μάσκας και τα πρόστιμα, αλλά και την περίπτωση εργοδότη που ζήτησε από εργαζόμενο να πληρώσει το πρόστιμο της επιχείρησης.
Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η ανασφάλεια είναι το κυριότερο συνέστημα αυτή την εποχή και ειδικά και όπως είπατε από 1η Σεπτέμβρη. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι κάποια μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Οπωσδήποτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εκπεριτροπής εργασίας, τηλεεργασία, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απόλυση χωρίς αιτιολόγηση, όλα αυτά είναι για μας μία μέγενη η οποία καθημερινά μας στίβει, εννοώ τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, αυτοί που μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, που είναι σε αναστολή εργασίας, που είναι εκπεριτροπής εργασίας, θα πρέπει, αφού παρέλθει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να επανέλθουν στη δουλειά τους. Περιμένουμε να δούμε αν θα συμβούν αυτά, αν θα επανέλθουμε στις κανονικότητες τις οποίες πρέπει και τα εργασιακά. Έχουμε μεγάλες αμφιβολίες ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι μία μάστιγα είναι η μάσκα η οποία είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να καταγγείλω εδώ ένα περιστατικό το οποίο συζητούσαμε πριν λίγο. Η εργοδότρια υποχρέωσε με υπεύθυνη δήλωση τον εργαζόμενο, εάν τον γράψουν για τη μάσκα, να πληρώσει εκτός από το πρόστιμο το δικό του τα 150 ευρώ και τις 5.000 που είναι για την εταιρεία. Μπορείτε λοιπόν και μπορεί ο πατρινός κόσμος, πατρινός πληθυσμός, να καταλάβει τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, τι πιέσεις, τι εκβιασμοί, τι προβλήματα υπάρχουν. Άρα λοιπόν είμαστε ακόμα σε αναμονή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου που λήγουν όλα αυτά και εν όψη της νέας επιστροφής της πανδημίας που είναι τα κρούσματα υπέρ το δέον πολλά, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είμαστε στις επάλξεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι τραγικό διότι πάρα πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους. Έχουν έρθει πολλοί κόσμος, άλλοι περιμένουν να λήξει γιατί είναι εκπεριτροπής εργασίας και δεν μπορούν να επιβιώσουν, άλλοι γιατί είναι σε αναστολή και δεν ξέρουν τι θα γίνει και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν κλείσει επιχειρήσεις ή έχουν χάσει τη δουλειά τους. Γενικώς όμως ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ποτέ δεν ήταν ασφαλής, πάντα ήταν με το αχ και το βαχ και πόσο μάλλον τώρα που είναι τα πράγματα εκτός από την πανδημία και την οικονομική κρίση, όλα αυτά τα οποία μας περιμένουν και όλοι οι εργαζόμενοι ακόμα κρατάνε τι θα γίνει. Έχουν ήξεις αφήξεις, έχουν μια ελπίδα ακόμα ότι μπορεί τελειώνοντας η πράξη νομοθετικού περιεχομένου να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ας το ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι θα είναι αυτό και δεν θα είναι κάτι χειρότερο. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Best. Καλό βράδυ σε όλους.